Πουθενά με βλέπω. Ωραία, πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να δούμε, περιμένουμε να μπούμε μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους φίλοι μου. 11/6/2019. Ξεκινάμε και το απόψινό live, τη ζωντανή μετάδοση, να μοιραστούμε πληροφορίες. Να γράψετε τις ερωτήσεις σας ή τα θέματα που θέλετε να αναλύσουμε σήμερα. Ωραία, χαίρομαι πολύ που βλέπω τα γνωστά πρόσωπα που έρχονται και βοηθάνε να κάνουμε καλησπέρα από το Σταυρό, μάλλον Χαλκιδικής λέει η Μένη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φίλοι μου. Και δημιουργούμε έτσι ένα ενεργειακό δίκτυο που απλώνεται σε όλα τα μέρη. Και επίσης για τους φίλους μας στο εξωτερικό μπαίνουν και παρακολουθούν, έτσι. Λοιπόν, θα περιμένουμε όπως πάντα να μπείτε μέσα, να πιάσετε μια θέση. Γεια σου Εύα. Καλησπέρα σε όλους, λέει και η Άννα. Γεια σου Ανούλα. Και οι φίλοι μας, η Κατερίνα, η Άννα. Λοιπόν, η Αθανασία, η Βασιλική γράφει τις ερωτήσεις και μου τις δίνει και βοηθάει. Οπότε είμαστε έτοιμοι, αν είστε και εσείς, ξεκινάμε φίλοι μου και το απόψινό live. Είχα γράψει 2-3 θέματα, να δούμε και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Θα κάνω ένα πρόλογο εγώ και θα κάνω ένα πρόλογο εγώ και στην πορεία θα ήθελα να γράψετε τις ερωτήσεις σας. Για να δούμε. Να μας γράψετε εδώ πέρα και αν ακούγουμε καλά. Ε? Το αυτό δεν μπορείς να μου πεις, ε. Περίμενε, θα... Λοιπόν, ελπίζω να ακούγουμε δυνατά αυτή τη φορά. Εντάξει, σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα, να μου στείλετε για να καταλάβω αν ακούγομαι καλά ή όχι. Γιατί εδώ με τη Βασιλική είμαστε στο ίδιο δωμάτιο τώρα και όπως καταλαβαίνετε δεν έχει ανοιχτό το κινητό της για να μου γράψει για τον ήχο. Λοιπόν. Μήπως μπορείς να ανοίξεις λίγο γιατί κάνεις ζέστη και όλες μπορείς να ανοίξεις λίγο το. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι είχαμε πει να πούμε σήμερα. Είχαμε γράψει 2 πράγματα. Είχα πει να μιλήσω για το τέλος, για τους 3 παράγοντες, για να κάνουμε σχέσεις που να κρατήσουν. Έχω γράψει εδώ πέρα για το χρόνο να πούμε και την τροπή. Μάλιστα. Άντε να ξεκινήσουμε με το τέλος. Το τέλος, φίλοι μου, πάντοτε υπάρχει γιατί είμαστε στην αποκοπή. Κάθε φορά τέλος, αυτό που λέμε τέλος, υπάρχει στη δική μας συνείδηση επειδή συνεχώς οριοθετούμε τον εαυτό μας και έτσι ζούμε στον κόσμο της οριοθέτησης, στον κόσμο του διαχωρισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε φορά που εμείς σε συνείδηση έχουμε έναν συγκεκριμένο εαυτό, αναγκαστικά έρχονται τα διάφορα τέλη για να κάνουν τον κύκλο τους, αυτές οι ενέργειες, αυτά τα μικρά κυκλώματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι ο εαυτός μας, η ζωή δηλαδή του εαυτού μας, η ζωή όλων των όντων, των αντικειμένων, μια που έρχεται ο χρόνος και μέσα στη φθορά θα λέγαμε, αρχίζει και μας φέρνει σε εκείνη την κατάσταση να μπορούμε να συλλάβουμε την εμπειρία αυτής της ζωής, παύλα σχέσης, παύλα εμπειρίας, που μπορούμε να πάρουμε από οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας, σε σενάριο, εμπειρία, εσάρκωση, συνέστημα, σκέψη. Γενικά, όλα αυτά τα τέλη δημιουργούνται επειδή η δική μας συνείδηση δεν μπορεί να νιώσει
ακριβώς αυτό το αιώνιο. Ξέρω, να κλείσουμε και τον ήχο από εδώ. Βλέπετε, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο live, είχαμε μιλήσει για τα εσωτερικά σώματα, ότι συγκεκριμένα σώματα, επειδή λειτουργούν στον διαχωρισμό, λειτουργούν βάσει των διάφορων, θα λέγαμε, τέλων, αρχή και τέλους. Και τα άλλα, θα λέγαμε, σώματά μας, όποιο βαθιά πάμε, αυτά τα όμοια, θα λέγαμε, προς το όμοιο σώματα που έχουμε μέσα μας, αυτά που λέτε τα ψυχικά ή τα πιο, θα λέγαμε, εθερικά, έρχονται να νιώσουν την ένωση και το αιώνιο. Άρα κάθε ένα τέλος έρχεται στα κατώτερα, θα λέγαμε, σώματα, και κάθε φορά που εμείς έχουμε την συνείδησή μας στα εσωτερικά σώματα, διακρίνουμε τη συνεχόμενη ροή και την ένωση. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα για τους τρεις παράγοντες για όμορφες σχέσεις που είχα πει. Είχα γράψει μια φορά ότι για να έχουμε μια σχέση και να μπορεί να την διατηρήσουμε, όπως όλοι τώρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η λέξη, λένε να εστιάσουμε πάνω σε αυτή, πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις ανάγκες που έχουμε σαν ανθρωπότητα, έτσι. Ο ένας να μπορεί να καταλάβει τι ανάγκες υπάρχουν. Και όταν λέμε ανάγκες, εννοούμε τα βασικά πράγματα τα οποία οφείλουμε για να έχουμε μια ζωή συγκεκριμένη, έτσι, να έχουμε τακτοποιημένα. Οι ανάγκες είναι το φαγητό, οι ανάγκες είναι ο ύπνος, οι ανάγκες είναι, θα λέγαμε, έτσι, ένα εισόδημα, οι ανάγκες είναι ένα σπίτι, ας πούμε, να μπορούμε να βάζουμε το κεφάλι μας από κάτω, μερικά ρουχαλάκια, αυτά τα βασικά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε σε οποιοδήποτε ανθρώπινη σχέση έχουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι να μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε στον άλλον, να βοηθήσουμε να κάνει τις επιθυμίες του πραγματικότητα. Πρέπει να βοηθούμε τον άλλον να μπορεί να δει αυτό που επιθυμεί. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, με συνεχόμενες λεπτομέρειες στην επιθυμία του άλλου, αρκεί να μπορούμε βέβαια, έτσι, να κάνουμε την πραγματικότητα, να φέρουμε την πραγματικότητα την οποία ο άλλος μπορεί να επιθυμεί εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό ο ένας να δείχνει ένα ενδιαφέρον, να νιώθει ένα ενδιαφέρον για τον άνθρωπό του, για να μπορεί να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει τις περισσότερες φορές ότι εμείς πρέπει να χάσουμε τον εαυτό μας. Απέναντίας, ξέρουμε όλοι ότι όταν τον άλλον τον αγαπάμε, τον θέλουμε ευτυχισμένο, έτσι δεν είναι? Επομένως, κάθε φορά τα μικρά πράγματα που μπορούμε να το κάνουμε και κατά τη συνείδησή μας είναι εντάξει, πρέπει να προσφέρουμε στον άλλον με την κάθε ευκαιρία που έχουμε να τον προλάβουμε, να τον φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο να νιώσει ότι γίνεται εύκολη η σχέση, δίνοντας πράγματα για να μπορεί να κάνει τις επιθυμίες του πραγματικότητα. Όσους μπορούμε, μέχρι εκεί που λέει η συνείδησή μας. Αλλά πρέπει συνεχόμενα να έχουμε το μυαλό μας εκεί πέρα. Αν ήταν αυτά τα δύο πράγματα, θα ήταν λίγο ανισόρροπη λοιπόν η σχέση. Και το τρίτο πράγμα λοιπόν, ο τρίτος παράγοντας, είναι να μπορούμε εμείς να νιώθουμε την αδυναμία του άλλου. Αυτά που λέμε, τα διάφορα πάθη που έχει ο άλλος, τις διάφορες δαίμονες που λέμε που έχει ο άλλος, τα διάφορα άσχημα πράγματα που έχει ο άλλος. Θα πρέπει να μάθουμε να τα σεβόμαστε, φίλοι μου. Είναι συγκεκριμένο και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή πολύ. Πρέπει να είμαστε εστιασμένοι να μπορούμε να καταλάβουμε πότε ο άλλος βγάζει το δαίμονά του. Για να του δώσουμε όχι μόνο το χρόνο και την απόσταση, και την κατάλληλη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λοιπόν ότι σε μία σχέση πρέπει να έχουμε τακτοποιημένες ανάγκες, να μπορούμε να συνεργαστούμε στις επιθυμίες και να σεβόμαστε τα πάθη ή την αδυναμία, να σας το πω έτσι, του άλλου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, οι βασικοί, αν το κάνουμε και στον εαυτό μας φυσικά, αλλά αν το κάνουμε και στους άλλους, θα φέρει εκείνη την κατάσταση να μπορούμε να διατηρήσουμε καλύτερα την οποιαδήποτε σχέση. Θα λέγαμε σχέση οικογένειας, σχέση φιλίας, σχέση την ανθρώπινη, την κοινωνική. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τις αδυναμίες του άλλου. Βλέπετε, τις περισσότερες φορές, επειδή οι αδυναμίες των ανθρώπων είναι πολλές, κάθε φορά που κάποιος βγάζει τον δαίμονα, ο άλλος, επειδή δέχεται εκείνο, θα λέγαμε, τον πόλεμο εκείνη την ώρα ή τον καταιγισμό από αρνητικές ενέργειες,
δεν μπορεί να το μετουσιώσει. Και οι άνθρωποι συνεχόμενα δημιουργούν επιθυμίες που είναι τόσο εστιασμένες στις επιθυμίες τους που στο τέλος νομίζουν ότι είναι ανάγκες. Και όταν, φίλοι μου, δύο ανάγκες πέσουν κόντρα, τότε έρχεται η ώρα να έρθει η απομάκρυση και ο πόλεμος. Γιατί η ανάγκη, που είναι μια επιθυμία και δεν είναι πραγματική ανάγκη, τις κάνουν οι άνθρωποι που ταυτίζονται κάθε φορά με την κάθε προσωρινή επιθυμία που έρχεται, θα λέγαμε, στο νου τους. Όταν λοιπόν εμείς δεν καταλάβουμε ότι οι ανάγκες οι πραγματικές είναι, θα λέγαμε, εκείνα τα συμβόλαια που έχουμε κάνει για να μπορούμε να παίξουμε στο Matrix, έτσι, μια καλή ζωή, με την έννοια να η βάση για να μπορούμε να πατήσουμε πάνω, για να μπορούμε να παίζουμε τα σενάρια. Αλλά εμείς ονομάζουμε ανάγκες τις κάθε προσωρινές επιθυμίες από τα κατώτερα σώματα, τα προσωρινά που έρχονται κάθε φορά και μας καταλαμβάνουν τη συνείδησή μας. Τότε, φίλοι μου, θα δούμε ότι γινόμαστε σαν κακομαθημένα παιδιά. Και κάθε φορά που εμείς μπορεί να θέλουμε κάτι με το μυαλό μας, σε περίπτωση που εμείς ταυτιστούμε τελείως με αυτό το πράγμα και το ονομάσουμε ανάγκη, ανάγκα λέει, και οι θεοί πείθονται. Ο Θεός, σας είπα, είναι πάντοτε η συνείδηση. Είτε είναι ο Θεός ο συλλογικός, ο εξωτερικός δηλαδή, αυτό που βλέπετε, ας πούμε, σαν συλλογικό, είτε λέμε το Θεό τον ατομικό, το δικό μας συλλογικό κομμάτι συνειδήσεως. Όταν λοιπόν οι αρχαίοι λέγανε ανάγκα και οι θεοί πείθονται, σημαίνει ότι οτιδήποτε έχουμε ονομάσει εμείς ανάγκη, εκείνη την ώρα ταυτίζεται το συλλογικό τόσο πολύ που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να το φέρει εις πέρας αυτήν την ανάγκη. Βλέπετε πόσες φορές, τα λέγαμε, ένας άνθρωπος που καταλαμβάνεται από μια επιθυμία την μεγαλώνει τόσο πολύ μέσα στο μυαλό του, όπου στο τέλος γίνεται ανάγκη, μανία και τα άλλα πράγματα τα οποία ξέρετε. Ενώ στην πραγματικότητα, αν δεν γίνει αυτή η επιθυμία του, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα πάθει κακό, παρά μόνο η ταύτιση με αυτή τη συγκεκριμένη παράλληλη πραγματικότητα που του ήρθε στο μυαλό του. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεχωρίζουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες. Όπως σας είπα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει ξεχωρίσει ανάγκες από επιθυμίες, θα δώσει την κατάλληλη αξία στην ανάγκη και στην επιθυμία. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει δώσει την κατάλληλη αξία και μπερδεύει την ανάγκη την πραγματική με την επιθυμία, τότε βλέπετε πως δύο άνθρωποι, όταν κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, θα έρθει η ώρα να πολεμήσουν θεοί μέσα τους, γιατί η ανάγκη με ανάγκη δεν μπορεί να κάνει κανένας πίσω. Δεν μπορεί, γιατί είναι ταυτισμένος ότι σώνει και καλά πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να βιώσει, δεν μπορεί να το καταφέρει. Οπότε έχουμε ανάγκη φυγής, έχουμε ανάγκη των άλλων, έχουμε ανάγκη να πάμε να τρέχουμε γιατί δεν μπορούμε την απαξίωση, έχουμε ανάγκη να ξεσκάσουμε καμιά φορά που λέμε, έχουμε ανάγκες που συνεχόμενα δημιουργούμε λόγω των πεποιθήσεων. Ενώ οι πραγματικές ανάγκες, φίλοι μου, είναι λίγες, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Μόλις φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο λοιπόν, θα νιώσουμε τόσο μεγάλη δύναμη μέσα μας, γιατί μόνο μερικά πράγματα, μόνο μερικές ανάγκες, αν τις καλύψουμε, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και εκεί έρχεται η έννοια του ολιγαρκούς, ότι είμαστε ολιγαρκείς. Γιατί ξέρουμε ότι με τα λίγα μας αρκούν. Ότι τα λίγα μας αρκούν. Γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγες οι ανάγκες των ανθρώπων. Όλες οι άλλες οι ανάγκες, να πάμε το παιδί σχολείο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, κάτι εκείνα πράγματα, κάτι να αλλάξω το δωμάτιο, κάτι να πάω εκεί, κάτι ταξίδια από εδώ, είναι απλά επιθυμίες. Και πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό για να νιώσουμε εκείνη την αυθονία. Γιατί ο ολιγαρκής άνθρωπος νιώθει πιο συχνά αυθονία. Γιατί δεν φθονεί. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο σεβασμός λοιπόν προς τους δαίμονες είναι εκείνη την ώρα που κάποιος άνθρωπος λοιπόν καταλαμβάνεται από τα διάφορα πάθη που έχει. Εκείνη την ώρα, φίλοι μου, πρέπει να αντέξουμε τους δαίμονες του συνανθρώπου μας, της οικογένειας, της κοινωνίας, του κάθε ανθρώπου που λέμε ότι αγαπάμε. Γιατί ένα μέρος της αγάπης στην πραγματικότητα, επειδή η αγάπη είναι πάντα συνείδηση ή κατανόηση, δημιουργεί εκείνη την υπομονή να μπορούμε να περιμένουμε τον άλλον, όπως σας είπα, στην αγάπη. Να περιμένουμε τον άλλον μόλις κάνει το κύκλο του, αυτό το κύκλωμα μέσα του.
Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου ότι για να έχουμε αυτούς τους τρεις παράγοντες λοιπόν, δηλαδή τι, να μπορούμε να κάνουμε την επιθυμία του άλλου και δικιά μας, να μπορούμε να σεβόμαστε την αδυναμία του άλλου, αλλά και να σεβόμαστε λοιπόν και την ανάγκη του άλλου σαν άνθρωπο, δημιουργούμε τρεις σχέσεις θα λέγαμε. Η μία είναι η σχέση με την επιθυμία της απόλαυσης. Η άλλη είναι του ενστίκτου, της επιβίωσης, όταν μιλάμε για τις ανάγκες μας, έτσι. Και η τρίτη, τι σας είπα, σεβασμός στους δαίμονες, είναι η ταπεινοφροσύνη που έχουμε. Για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλοι μας, επειδή είμαστε στην πραγματικότητα πολλές φορές σε αδυναμία, εκείνη την ώρα πρέπει να αλληλοβοηθόμαστε και να δουλεύουμε συνεργατικά, έτσι, και όχι απομονωμένοι, έτσι, νομίζοντας ότι δεν έχουμε κανέναν ανάγκη. Ανάγκη δεν έχουμε κανέναν, παρόλα αυτά όμως οφείλουμε να συνεργαστούμε, γιατί το παιχνίδι είναι ομαδικό και ο άνθρωπος, όταν λένε ότι είναι κοινωνικό όν, είναι επειδή έχει αναπτύξει εκείνη τη συνείδηση και καταλαβαίνει το συγχρονισμό ανάμεσα στα όντα. Δεν είναι ότι επειδή το κάνουν μαγικά και λένε εσένα, επειδή είσαι ο άνθρωπος, θα είσαι κοινωνικό όν. Όχι. Η συνείδηση αναβαθμίζεται και καταλαβαίνει πιο πολύ την ένωση και τη συνεργασία μεταξύ των όντων. Και επίσης τα πιο αναβαθμισμένα όντα, οι πιο πραγματικοί ή ολοκληρωμένοι άνθρωποι θα λέγαμε, αν μιλάμε ηλικιακά, με την ανάπτυξη της ανθρωπότητας, καταλαβαίνουν ακόμα πιο πολύ τη συνεργασία, γι' αυτό κάθε ανεπτυγμένο όν τι κάνει, δίνει μεγάλη έμφαση στο να μπορεί να βοηθάει έτσι τους συνεργάτες του, γιατί γυρίζει πίσω σε αυτόν η βοήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναβαθμισμένος που να μην ασχολείται με τον αθελοντισμό, θα λέγαμε να μπορεί να προσφέρει, να μοιράζεται και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πάνω κάτω όλοι ξέρετε. Λοιπόν, μετά έχω γράψει εδώ πέρα για τον χρόνο να μιλήσουμε λίγο. Στην πραγματικότητα θέλω να καταλάβετε φίλοι μου τι είναι ο χρόνος εκτός από τα ρολόγια και όλα αυτά τα σημάδια, τις ημερομηνίες και τα όλα αυτά τα απλά πράγματα που έχουμε καταλάβει. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για τη διατήρηση. Σας είπα πολλές φορές ότι το να δημιουργήσουμε, έτσι, σημαίνει ότι πάμε ενάντια στον χρόνο. Με λίγα λόγια, τον χρόνο τον έχουμε σαν έναν εχθρό στην πραγματικότητα. Ενώ πολλές φορές ο χρόνος είναι αυτός που όλα τα διαλύει, θα λέγαμε, τα αποσυνθέτει, έτσι πολλές φορές που είμαστε μπερδεμένοι, ή σκλαβωμένοι ή στην κόλαση έρχεται μια ελευθερία, απ' την άλλη όλη η δημιουργία πάει κόντρα στον χρόνο. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Αναβάθμιση συνείδησης σημαίνει λιγότερος χρόνος και λιγότερος χώρος. Παρατηρήστε την ανθρωπότητα κάθε φορά που μεγαλώνει η συνείδηση ή και βάσει της συνείδησης μπορεί να βρίσκουμε και τεχνολογικά μέσα. Κάνουμε τη ζωή μας πιο γρήγορη, ώστε να μην χρειάζεται για διάφορα πράγματα, ασχέτως τώρα αν ο κόσμος το έχει ρίξει τον υλισμό, να μπορούμε να καταναλώνουμε τόσο πολύ χρόνο. Κοιτάξτε στην εξέλιξη του ανθρώπου πώς ακόμα και τα ψυχολογικά πράγματα οι άνθρωποι τώρα τα περνάνε πιο γρήγορα. Κάθε φορά λοιπόν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε την ίδια εμπειρία που έπαιρνε ένας άνθρωπος της πιο παλιάς εποχής, εμείς να μπορούμε να την πάρουμε πολύ πιο γρήγορα και τα παιδιά μας, θα λέγαμε, έτσι, οι νέοι, ακόμα πιο γρήγορα συγκεκριμένες εμπειρίες που εμείς έπρεπε να συντύξουμε, έτσι, καθώς μεγαλώναμε με διάφορες, θα λέγαμε, πεποιθήσεις και όλα τα διάφορα πράγματα που οι παλιοί άνθρωποι, θα λέγαμε, γνωρίζουν μέσα στην κοινωνία. Τώρα βλέπετε ότι τα νέα παιδιά καταλαβαίνουν ακόμα πιο γρήγορα και έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένες εμπειρίες και με συγκεκριμένες ελευθερίες που πάνε μαζί αυτά τα πράγματα, ασχέτως αν είναι θετικές ή αρνητικές, όπου έρχεται πολύ πιο γρήγορα, θα λέγαμε, αυτή η πληροφορία και συμβαίνουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα τους διάφορες ανακατατάξεις, θα λέγαμε, και επηρεασμοί, οπότε είναι σαν να βιώνουν σε λιγότερο χρόνο αυτά τα βιώματα που εμείς κάναμε παραπάνω χρόνο για να τα κατανοήσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυξάνεται, θα λέγαμε, το είδος της ζωής με τη συνείδηση. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν λέμε πόσο χρονών είσαι, δεν μιλάμε μόνο για το σώμα το ηλικιακό, αλλά μιλάμε για το συνειδησιακό σώμα, γιατί ο πραγματικός ο χρόνος είναι κατά πόσο συνείδηση έχει ο κάθε άνθρωπος.
όπως βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται και δεν έχει αίσθηση του χρόνου και ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος είναι εξήμιος και έχει την αίσθηση του χρόνου. Βλέπετε πόσο διαφορετικές πληροφορίες και εμπειρίες έχει ο ένας από τον άλλον. Ένας άνθρωπος που λέμε είναι αργός στροφός και δουλεύει με τα hertz αργά και ένας άνθρωπος είναι εύστροφος και δουλεύει με περισσότερη συχνότητα, σε πιο πολλά hertz η συνείδησή του. Γι' αυτό και ο Θεός τι είναι, ταχύτητα. Και άμα έχεις αιώνια ταχύτητα είσαι πανταχού παρόν. Οπότε είσαι ενωμένος με όλα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στη δική μας την περίπτωση κάθε δημιουργία πάει, θα λέγαμε, ενάντια στον χρόνο όταν θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε. Γιατί πάντοτε ο χρόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο μηχανισμός της εντροπίας. Δηλαδή ότι όλα έρχονται πάλι στο σκότος, στη διάλυση θα λέγαμε. Άρα κάθε δημιουργία θέλει παραπάνω, θα λέγαμε, ενέργεια, εστίαση και δύναμη για να διατηρηθεί. Ενώ το να καταστρέψεις κάτι είναι πιο εύκολο πάντοτε. Γι' αυτό και βλέπετε τις περισσότερες φορές τι κάνει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, πολλές φορές λένε το κακό κυριαρχεί, το κακό κυριαρχεί, αν ονομάσουμε την καταστροφή κακό, επειδή εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε ορισμένα πράγματα. Βλέπετε, θέλει θέληση για να δημιουργήσεις αυτό που λέγεται ζωή. Θέλει θέληση για να ζήσεις. Θέλει θέληση, γι' αυτό και οι ψυχές, θα λέγαμε, εκείνες που έχουν μεγάλη θέληση, η μεγαλόψυχη, είναι αυτοί που μπορούν και ξεπερνάνε ορισμένες εντροπίες, τα λέγαμε. Γι' αυτό και σας είπα τη λέξη ντροπή. Η ντροπή στην πραγματικότητα που λένε ντροπή σου καμιά φορά και ντρέπομαι, σημαίνει εντρέπομαι από την εντροπία, που σημαίνει διάλυση. Γι' αυτό καμιά φορά όταν κάνουμε εμείς πράγματα που είναι χαμηλών ενεργειών αποσύνδεσης, τα λέγαμε, και μας καταστρέφουν τον εαυτό μας, νιώθουμε ένα είδος ντροπής, δηλαδή ότι εντρέπομαι, ότι διαλύομαι, ότι καταστρέφουμε. Ορισμένες ενέργειες ξέρετε ότι είναι καταστροφικές ψυχολογικά που νιώθουμε μέσα μας. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Όταν λοιπόν εμείς φέρνουμε τον εαυτό μας, φέρνουμε τη συνείδησή μας, φέρνουμε το σώμα μας ή φέρνουμε τα σώματά μας που σας έχω πει σε εκείνες τις ενέργειες εντροπικές μέσα μας ή έξω μας από αυτά που τρώμε, από τα πετρέλαια, από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τι κάνουμε στην πραγματικότητα? Ντρεπόμαστε για αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Δεν έχει καμία σχέση με το συναίσθημα το ενοχικό μόνο, έτσι, αλλά έχει και κατ' ουσίαν η λέξη ντροπή, τη λέξη μέσα εντροπία, γιατί η εντροπία είναι εκείνη η ενέργεια που φέρνει τα πράγματα σε αποσύνθεση. Έτσι κάθε φορά λοιπόν, θέλοντας τώρα να σας δώσω μια άλλη άποψη της λέξης ντρέπομαι, εντροπία, έτσι, ντροπής, ότι δεν είναι μόνο μια κακή αρνητική λέξη που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια λέξη που στην πραγματικότητα έχει βγει γιατί δηλώνει, έτσι, μια ενέργεια. Και όταν εμείς ασκούμε συγκεκριμένες ενέργειες που μας καταστρέφουν, ερχόμαστε στην εντροπία του εαυτού μας, που σημαίνει τη διάλυση. Σας είπα λοιπόν ότι κάθε φορά όταν θέλουμε να διαλύσουμε κάτι, απλά το αφήνουμε. Έτσι δεν είναι. Μόνο το διαλυθεί. Μην μπερδεύεστε, επειδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι η ύλη δουλεύει, θα λέγαμε, με άλλους ρυθμούς και εμείς δουλεύουμε με άλλους ρυθμούς και έχουμε άλλες ταχύτητες. Όταν κάτι το αφήσουμε λοιπόν, από μόνο του έρχεται στην εντροπία. Όπως ξέρετε, στο αστρικό επίπεδο, όταν βγαίνετε καμιά φορά σε ορισμένα πεδία, το αστρικό ας πούμε όταν ονειρευόμαστε, βλέπετε πως η εντροπία εκείνη την ώρα είναι πολύ πιο γρήγορη της ύλης που δημιουργούμε, της αστρικής ύλης, από την εντροπία της φυσικής ύλης. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, βλέπετε στα όνειρά σας ότι μπορούμε να έχουμε σχηματίσει και να είμαστε σε κάποια περιβάλλοντα, σε κάποια συγκεκριμένα μάτριξ, αλλά από τη στιγμή εμείς που δεν δίνουμε τη συνείδησή μας, όταν δημιουργούμε συγκεκριμένες σκεπτομορφές, άλλο, δεν διατηρούμε εκείνες τις σκεπτομορφές, οπότε στο όνειρο η ενέργεια πάλι επανέρχεται, θα λέγαμε, ακριβώς στην πρωτόγονη, καθορισμένη, θα λέγαμε, κατάσταση της ύλης, της αστρικής, της οποίας έχει πάρει η συνείδησή μας για να φτιάξει κάποιο είδους σκεπτομορφή. Αυτό λοιπόν είναι το πράγμα, θέλω να σας πω ότι θέλει θέληση για να μπορούμε, φίλοι μου, να δημιουργήσουμε. Και τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι νιώθουν ότι τους λείπει πια αυτή η θέληση. Η θέληση έρχεται από αυτό που λέμε θέλημα, έτσι, από ένα θέλω, για να έχει θέληση, από ένα θέλω. Αλλά αυτό το θέλω που λέμε θέληση
είναι στην πραγματικότητα βαθύ, από ένα βαθύ εαυτό μας, που αυτός ο βαθύς εαυτό μας μπορεί να νικήσει τους δαίμονες. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό που σας πω είναι σημαντικό για την ψυχολογία σας και θέλω να το ακούσετε προσεκτικά. Θέλω να βάλετε μια γραμμή στη μέση και ας πούμε ότι εκεί πέρα είναι οι δαίμονες που έχουμε όλοι και τα πάθη μας. Και θέλω να βάλετε από κάτω ένα πρόσωπο που το λέμε ο αδύναμος εαυτός μας και από πάνω από αυτή τη γραμμή ένα πρόσωπο που λέγεται ο δυνατός εαυτός μας. Όταν εμείς χρειαζόμαστε θέληση για να σταματήσουμε ένα πάθος, τι σημαίνει? Ότι εμείς γίνεται τώρα να αναγνωρίζουμε το πάθος και είναι κάτι που ενώ το αναγνωρίζουμε, παίρνουμε την ευθύνη, γιατί είμαστε, αναγνωρίζουμε τον εαυτό που είναι πάνω από αυτή τη γραμμή σας είπα και έχει δύναμη παραπάνω από το κάθε δαίμονα, πρόγραμμα, πάθος, όπως θέλετε πες το. Όταν εμείς όμως αναγνωρίζουμε αυτόν τον δαίμονα και δεν έχουμε αναγνωρίσει τον εαυτό μας που είναι από πάνω από αυτή τη γραμμή, αλλά έχουμε αναγνωρίσει μόνο τον εαυτό μας που είναι το θύμα από κάτω αυτή τη γραμμή, πάντοτε αυτός ο δαίμονας είναι ένας πόλεμος για μας που εμείς τον πολεμάμε για να μην μας νικήσει, για να αντισταθούμε, για να μπορούμε που και που να παίρνουμε ανάσα από αυτόν τον δαίμονα. Βλέπετε λοιπόν ότι από την κάτω πλευρά υπάρχει ένας πόλεμος που πέρναγε όλη η ανθρωπότητα μέσω της πολικότητας των αντιθέτων και είχαμε δημιουργήσει τους δαίμονες, πολεμάγαμε τα ξόρκια, το έτσι, τους πειρασμούς, από εδώ, από εκεί. Αλλά μόλις καταφέρετε και δημιουργήσετε αυτό τον εαυτό που είναι πάνω από αυτό το επίπεδο της συχνότητας, θα λέγαμε των δαιμόνων ή των προγραμμάτων ή των παθών, τότε αναγνωρίζουμε ακριβώς την ίδια ενέργεια, αυτή που είναι το πρόγραμμα, ο δαίμονας, το πάθος, οτιδήποτε, μόνο που τα γνωρίσουμε σαν πιο μεγάλη και κομμάτι μας ότι είναι αυτό. Γι' αυτό και μπορούμε να το χειριστούμε, γιατί είναι δικό μας. Αλλά για να είναι δικό μας πρέπει εμείς να το εμπεριέχουμε, άρα πρέπει να το συγχωρούμε. Άρα τι πρέπει? Να ξέρουμε ότι είναι αυτός ή αυτός πάνω από τη γραμμούλα που σας είπα, το ανώτερο κομμάτι σας. Είναι σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι και παλιάς θρησκείες και όλα αυτά τα πράγματα, λόγω της συγκεκριμένης συνειδητότητας που είχαν, δεν είχαν δημιουργήσει έναν εαυτό που να δημιουργεί αυτά τα πράγματα από τη φύση την οποία είχε τη δύναμη. Και είχαν δημιουργήσει έναν εαυτό, το οποίο ήταν παρά φύση, ένας αδύναμος εαυτός, ένας κακομοίρης άνθρωπος, που αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα αυτός και συνεχόμενα ήταν σε ένα πόλεμο με τον ίδιο τον εαυτό που δεν ήξερε όμως ότι ήταν ο εαυτός του. Και πραγματικά το βίωμα που είχε ήταν ότι δεν ήταν ο εαυτός του, γιατί αυτός ήταν ακόμα πιο μικρός. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Είναι σημαντικό λοιπόν να κάνετε αυτή την πρακτική που σας είπα. Κάθε φορά που αναγνωρίζετε μία δυναμία σας, θέλετε να γνωρίσετε από εκείνο το κομμάτι που να θεωρείτε ότι έχετε τη θέληση να το χειριστείτε, γιατί είναι δικό σας. Για να γίνει δικό σας, πρέπει αυτό το κομμάτι του ανώτερου κομματιού, αυτό το ανώτερο εαυτό σας, το οτιδήποτε συνεπάγεται με την εικόνα ότι εγώ το δημιουργώ, εγώ θέλω και το κάνω, σημαίνει μια πλήρη αποδοχή και μια ευθύνη την οποία παίρνουμε, γιατί σου έχω πει ότι ευθύνη σημαίνει δύναμη και ότι η δύναμη πάει με την ευθύνη. Άρα πρέπει να νιώσετε την ευθύνη ότι εσείς το δημιουργείτε και να βάλετε θέληση για να το σταματήσετε. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αν καταφέρετε και μπαίνετε σε αυτό το κομμάτι της θέλησης. Βλέπετε και στο βίντεο που σας είχα κάνει, που είναι για τα όνειρα, για να γίνουν πραγματικότητα, σας είπα, δείξε θέληση και όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά για τα πράγματα που δεν καταφέρνουμε, είναι επειδή δεν έχουμε θέληση, φίλοι μου. Για τα πράγματα που καταφέρνουμε είναι επειδή έχουμε θέληση. Όλοι μέσα μας έχουμε ένα κομμάτι, θα λέγαμε θεϊκό. Έχουμε ένα κομμάτι τον δημιουργό εαυτό μας. Αυτός που δημιουργεί την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν δεν ταυτίζονται με αυτόν τον εαυτό, αλλά ταυτίζονται με το δημιουργημένο. Όποιος ταυτίζεται λοιπόν με το δημιουργημένο, είναι φυσικό να παίζει πόλεμο. Ο πόλεμος, όπως σας είπα, είναι ένα εντροπικό παιχνίδι, που πολεμάμε και συνεχόμενα χάνουμε ενέργεια. Γι' αυτό και είμαστε μετά κουρασμένοι. Όταν εμείς θέλουμε λοιπόν να αφυπνιστούμε, όταν θέλουμε να αφυπνίσουμε τα τσάκρα μας, όταν θέλουμε εμείς να ανεβάσουμε κουνταλίνι, όταν θέλουμε να φτάσουμε σε μια φώτιση, όταν θέλουμε να λάμψουμε, όταν θέλουμε να ξυπνήσουμε, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως σε ποια διδασκαλία έχετε ακούσει όλοι, επίσης, όταν θέλουμε λοιπόν να βγούμε στη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μερών του εαυτού μας,
πρέπει αυτή η ενεργοποίηση να έρθει με ένα είδος ενέργειας ανάλογης σε ποσότητα, σε ένταση και σε ποιότητα. Άρα τι σημαίνει? Ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος που έχουμε μέσα μας. Κάθε φορά που εμείς σε κάθε σε εισαγωγικά επίπεδο, παύλα ή σε κάθε τσάκρα θα λέγαμε, ή σε κάθε ακτίνα, ή σε κάθε συχνότητα του εαυτού μας, ή συνειδησιακό επίπεδο, ή σώμα, όπως θέλετε πείστε το, μπορούμε και δημιουργήσουμε την λιγότερη ζημιά, τη λιγότερη ζημία δηλαδή, και πάμε στο όφελος όφελος και δημιουργήσουμε εκεί πέρα που ήταν σε πόλεμο αυτό το 8 τελικά, αντί να είναι σε πόλεμο των αντιθέτων και να γίνεται ντροπία, δημιουργήσουμε το 8 που είναι το γέννημα της δημιουργίας, τότε ακριβώς φίλοι μου μέσα μας αρχίζει ο οργανισμός μας και διαθέτει εκείνη την ενέργεια για να μπορούν να αφυπνιστούν, παύλα να ενεργοποιηθούν περισσότερα μέλη του εγκεφάλου και της ολικής κατάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν εμείς μπαίνουμε στη συγχώρεση, λοιπόν, όταν εμείς φτάνουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα που σας είπα, έρχεται ένα είδος ειρήνης, γι' αυτό σας λέω ειρήνη σε όλους, για να μπει σε εκείνο το είδος της ειρήνης, που σημαίνει ότι όλα τα μέρη του εαυτού σας θα σταματήσουν να μάχονται, οπότε θα πάψουν οι απώλειες, οι τραυματισμοί, οι αιμορραγίες, οι εθερικές που έχετε. Και αφού θα έχετε τότε πάψει τις απώλειες, με εσωτερική πάλι εργασία, με μια, τα λέγαμε, επικοδομητική αυτογνωσία, όλη η ενέργεια που έρχεται, αντί να σπαταλάτε, θα αρχίσει να ανεβαίνει και να σας ξυπνάει τα συνδυσιακά σας επίπεδα. Και θα το δείτε ότι αν δεν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη ειρήνη, παύλα, συγχώρεση, δεν μπορεί να υπάρξει ανάλογη ενέργεια. Γι' αυτό τι λέμε πάντοτε, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι από τον πόλεμο. Άρα με τι ενέργεια θα συγχωρέσουν, με τι ενέργεια θα ενεργοποιήσουν εκείνο το συνειδησιακό σώμα της συγχώρεσης, με τι ενέργεια θα ενεργοποιήσουν εκείνο τον μάγο που θα κάνετε μαγικά στη δική σου πραγματικότητα. Νομίζετε φίλοι μου ότι είναι έτσι όλα, δύο λαλών και τους χορεύουν, πάνε σε σεμινάρια και τους λένε κβαντικά, σας κάνω εκείνο εκείνο και κάνω οραματισμούς και γίνονται? Δηλαδή, νομίζετε ότι γίνεται έτσι απάντα να ξεγελάσουμε όλο το έργο που παίζετε επειδή βγήκαν μερικοί να πούμε θεόμουρλη, παλαβή και να τα κάνουν όλα και θα γιάσετε? Το μόνο που κάνετε είναι εκείνη την ώρα να ψιλοενεργοποιείτε λίγο εκείνο το κομμάτι του δημιουργού μέσα σας, να ψιλοφτιάχνετε εκείνη την ώρα κάτι λόγω του ενθουσιασμού που έχετε και μόλις φύγει ο ενθουσιασμός δεν ξέρετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πράγμα σε όλες τις συνθήκες. Βλέπετε, πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε πώς δουλεύει ο μηχανισμός. Να τον θέσουμε σε λειτουργία, να τον διατηρήσουμε για να μπορεί να έρθει συνεχόμενα εκείνη την ώρα κατά βούληση το αποτέλεσμα εκείνο. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα εκείνη και πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε, θα λέγαμε, τη ζωή μας, κάνοντας όμως συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκινήστε λοιπόν από αυτή την πρακτική που σας έδωσα. Κάθε φορά να ταυτίζεστε με εκείνο τον εαυτό που μπορεί και λαμβάνει την ευθύνη γιατί έχει τη δύναμη. Έτσι, και θα δείτε ότι με τη θέληση, με το θέλημα στην πραγματικότητα, το πραγματικό θέλημα που έρχεται από τον κόσμο της αιτίας, θα λέγαμε, από τον ψυχικό μας κόσμο, πραγματικά εκεί μπορούμε να κάνουμε τα θαύματα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχε ο πρόλογος σήμερα. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις σας, φίλοι μου, στο δεύτερο δηλαδή μέρος. Λοιπόν, Σούλα, λέει Σούλα, επειδή αυτές τις μέρες έχουν προκύψει κάποιες πληροφορίες, θα ήθελα να πεις τη δική σου εκτίμηση λόγω ότι πιστεύω με τη γνώση σου, ακούω ότι έχουν ακυρωθεί κάποιοι μεγάλοι δάσκαλοι. Παραδείγματος χάρη Κουτχούμι, Άγιος Γερμανός και άλλα, γιατί είχε επέμβει αρνητική δύναμη. Επίσης ότι όσοι ασχολούνται με το Ρέικι πρέπει να σταματήσουν να κάνουν θεραπείες γιατί είναι πλέον επικίνδυνο να ασθενήσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ας πιάσουμε λοιπόν μία-μία έτσι την ερώτηση. Λοιπόν, μερικές πληροφορίες λοιπόν λένε ότι έχουν ακυρωθεί κάποιοι μεγάλοι δάσκαλοι. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κανενός δασκάλου το έργο. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Ασχέτως τι λένε μερικοί. Δεν ακυρώνεται τίποτα, φίλοι μου. Αυτά που λες εδώ πέρα, Κουτ Κούμι, Άγιος Γερμανός και τα υπόλοιπα, όλοι αυτοί θα λέγαμε οι άνθρωποι, ασχέτως αν λένε ότι είναι ανελευθέρωτες δάσκαλοι και τα υπόλοιπα, έχουν αφήσει κάποιο συγκεκριμένο έργο για την εκείνη την εποχή που βγήκανε και λέγανε συγκεκριμένα πράγματα. Μερικοί από αυτούς λοιπόν έχουν επέμβει και έχουν μπει πολύ εσωτερικά, στα εσωτερικά θα λέγαμε πεδία
και από εκεί πέρα μπορούν και, επειδή είναι πιο συνειδητοί, μπορούν και να ασκούν συγκεκριμένες ενέργειες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η αρνητική δύναμη που έχει γίνει, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, γιατί η αρνητική δύναμη πάει να πει ότι αυτή είναι η καλή και ότι η αρνητική δύναμη είναι η κακή που έχει επέμβει. Στην πραγματικότητα σημαίνει το αντίθετο. Ο Κουτ Χούμε, Άγιος Γερμανός και τα υπόλοιπα είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια, καταλαβες, που υπήρχε πάνω στον πλανήτη, επίσης να δουλεύει σαν τη λευκή αδερφότητα και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ήταν ένα είδος συγκεκριμένης πολικότητας που δούλευε, ας πούμε, θα λέγαμε, για το καλό. Συγκεκριμένα όμως, επειδή είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που έρχεται αυτή η εξέλιξη, δηλαδή μπαίνουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες και γίνονται συγκεκριμένες αλλαγές, θέλω να καταλάβετε ότι συγκεκριμένα πρότυπα θα σβήσουν. Γιατί πρέπει να μπούμε σε άλλα πρότυπα. Επομένως, κάθε πρότυπο, κάθε είδος matrix το οποίο αλλάζει και έρχεται τώρα σε μια καινούρια, θα λέγαμε, δομή, όλες οι δομές θα έχουν και μια πολικότητα. Αν αυτή η πολικότητα είναι λιγότερη ή μεγαλύτερη, είναι αναλόγως στη δομή του matrix που σχηματίζεται. Αν είναι πιο εθέρια ή πιο, θα λέγαμε, προς την ύλη, πιο συμπιεστική ή θα λέγαμε πιο εθέρια. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται τώρα μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, ενέργεια, έγινε, να ξέρετε, όλες οι ενέργειες, θα λέγαμε, είναι ουδέτερες. Κάθε φορά που λέμε αρνητική θετική είναι προς εμάς, προς τα πιστεύω μας, προς τις πεπιθήσεις μας. Έτσι. Δεν υπάρχουν αρνητικές ενέργειες ή όχι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αρνητικές ενέργειες είναι πάντοτε όταν κάτι, θα λέγαμε, για εμάς τους ανθρώπους μας κάνει κακό. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, αυτό μας κάνει κακό, είναι αρνητική ενέργεια. Όμως, όπως σας είπα, μπαίνουμε σε μια κατάσταση συνειδητοποίησης. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπήρχαν κάτω από τη γραμμή εκείνη που σας είπα, υπήρχε ολόκληρες διδασκαλίες για τους ανθρώπους κάτω από τη γραμμή. Υπήρχαν τόσοι πόλεμοι, υπήρχαν τόσα βιβλία, υπήρχαν τόσο μυστικές καταστάσεις. Όμως ήταν στους ανθρώπους, αυτούς σας είπα, κάτω από τη γραμμή. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Για τον άνθρωπο που αρχίζει και πετυχαίνει σιγά σιγά εκείνη την εξέλιξη να είναι πάνω από τη γραμμή και να αρχίζει συγχώρεση, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που ασχολούνταν αυτά με το Κουτ Χούμε, Άγιος Γερμανός και τα υπόλοιπα, θέλω να καταλάβω ότι έρχεται σε μια καινούρια συνειδησιακή κατάσταση. Δεν ακυρώνουμε τίποτα, μετατρέπουμε την ενέργεια σε έναν άλλο τόνο, όπως η μουσική. Φεύγουμε από τη μια οκτάβα και μπαίνουμε σε μια άλλη. Έτσι. Δεν θέλω να κολλάτε με τα πρόσωπα. Ο καθένας, βέβαια, για το δικό του το μυαλό και τη δική του τη συνείδηση, λειτουργεί με αυτά τα εργαλεία, είτε ξέρει ότι είναι εργαλεία ή όχι, φτιάχνει τις ανάλογες πεπιθήσεις για να έχει μια ανάλογη σύνδεση με το εσωτερικό του κομμάτι, για να επιφέρει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που χωρίς αυτά τα εργαλεία δεν θα μπορούσε να τις έχει επιφέρει. Για τον άνθρωπο που σας λέω πάνω από τη γραμμή, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εργαλεία. Γιατί? Απλά πράγματα, δεν σας είπα. Γιατί όλα είναι ενέργεια και απλά ενέργεια τροποποιείται. Όταν το καταλάβουμε αυτό, είτε λέγεται ανεληφθέν δάσκαλος, είτε λέγονται μέσα τα αστρικά πεδία, είτε λέγεται οτιδήποτε, είτε λέγεται εμείς η ύλη, όλα είναι ένα είδος ενέργειας που βάσει τη συνείδηση τροποποιείται, μορφοποιείται. Γι' αυτό τι σας έχω πει. Όλη η ενέργεια τι κάνει, μορφοποιείται από μια συνείδηση. Αυτές είναι τρεις παράγοντες που έχει, θα λέγαμε, ένα «ον». Δηλαδή, ότι είναι μια ενέργεια μορφοποιημένη από μια συνείδηση. Άρα έχει ενέργεια, μορφή, συνείδηση. Το κάθε της ζωή μας. Άρα, αφού αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτήν την κατάσταση, θα διαλυθούν πάρα πολλά πρότυπα και πάρα πολλές μορφές της παλιάς ενέργειας. Έτσι, θέλω να καταλάβετε ότι λίγο-λίγο η ανθρωπότητα θα μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, όσοι ασχολούνται με το Reiki πρέπει να σταματήσουν να κάνουν θεραπείες γιατί είναι πλέον επικίνδυνο να ασθενήσουν οι ίδιοι. Θέλω να πω πάλι ότι αυτό είναι και σωστό και λάθος. Αναλόγως του τι ποιότητα της συνείδησης έχει ο κάθε άνθρωπος. Βλέπετε, υπάρχει κάτι ότι ας πω ένα παράδειγμα. Ας το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Αναλόγως το κολύμπι που ξέρεις, μπορεί να σώσει κάποιον από πνιγμό. Αλλιώς μπορεί να πνιγείς και ο ίδιος. Αναλόγως το πόσο μπορεί εσύ να γίνεσαι κάτοχος ορισμένων ενεργειών και να τις μετασχηματίζεις, μπορείς να απορροφάς και να μετασχηματίζεις, θα λέγαμε, ορισμένα πράγματα. Σε ένα ανώτερο επίπεδο, θα λέγαμε, όπως παρατηρήσετε αυτό που κάνω εγώ, έχω μια συγκεκριμένη τύπου, θα λέγαμε, διαφάνεια, θα λέγαμε, έτσι και γνώσεις, οπότε μπορώ τα μπερδέματα να τα ξεκαθαρίζω, θα λέγαμε. Αυτά τα πράγματα έχουν πάρα πολλά επίπεδα. Είτε λέγεται Reiki, είτε λέγεται το οτιδήποτε πράγμα, είτε λέγεται απλός γιατρός, είτε λέγεται οτιδήποτε πράγμα, από τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή,
Υπάρχει μια ανταλλαγή ενέργειας. Αν εσύ δεν έχεις τον ανάλογο μηχανισμό άμυνας, είναι φυσικό ότι θα σε πάρει και σένα. Οπότε πολλές φορές που σε παίρνει και σένα αυτή η μπάλα, εμείς λέμε να, είδες, έχεις αρνητικό κάρμα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις σωστά την ενέργεια και πας εκεί που ακόμα νομίζεις ότι μπορείς, αλλά τελικά δεν μπορείς να επιφέρεις μια θεραπεία χωρίς να ζημιωθείς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα δεν είναι τώρα ότι είναι επικίνδυνο να ασθενήσουν και οι ίδιοι, είναι ότι τώρα ο καθένας που βγαίνει και νομίζει ότι ξέρει ρέικι, στην πραγματικότητα πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, όπως σας είπα πριν, μοιημένος, έτσι φωτισμένος, να καταπραίνει τους δαίμονές του. Αν δεν έχει καταπραίνει τους δαίμονές του, κάθε φορά που κάνει ρέικι, οι δαίμονές του παίρνουν την ίδια πληροφορία, την ίδια πληροφορία. Και ο καθένας, θα λέγαμε, την μεταγλωτίζει αναλόγως, θα λέγαμε, το θέλω του. Κάθε φορά λοιπόν που κάθε άνθρωπος που κάνει ρέικι τον καταλαμβάνουν οι δαίμονές του, έχουν πάρει όλη αυτή την ενέργεια και τη στρέφουν επιλεκτικά σαν μνήμη, σαν πληροφορία, σαν ενέργεια, έτσι, όπως θέλουν και τη χειρίζονται εκείνοι. Γι' αυτό σας λέω, ένας άνθρωπος που κοιμάται πάνω στο εγώ του, είτε νομίζει ότι κάνει καλό, είτε νομίζει ότι κάνει κακό, εκμεταλλεύεται το ίδιο το εγώ κάθε πληροφορία που παίρνει, και ενώ μπορεί να νομίζει λοιπόν και να έχει πεπιθήσεις ότι αυτός θεραπεύει και βοηθάει, στην πραγματικότητα τι να κάνει, να φέρνει ένα συγκεκριμένο κάρμα στον εαυτό του, έτσι, μια συγκεκριμένη συνέπεια που ποτέ δεν πέραγε από το μυαλό του ότι θα του έρθει, έτσι. Σας είπα μερικά πράγματα για να μπορούμε εμείς να τα ασκήσουμε, είτε τα έχουν ονομάσει Reiki, είτε τα έχουν ονομάσει Theta Healing, είτε τα έχουν ονομάσει όπως θέλετε, έχουν βγει ένα εκατομμύριο πράγματα τώρα δεξιά και αριστερά. Πρέπει να γίνουμε κάτοχοι της λειτουργίας. Οι άνθρωποι δεν είναι κάτοχοι αυτών των λειτουργιών. Έχουν διαβάσει συγκεκριμένα βιβλία από παλιά που τους λέγανε ορισμένα πράγματα. Όπως και οι γιατροί, δεν είναι κάτοχοι των φαρμάκων. Έχουν διαβάσει ότι αυτό το φάρμακο είναι εκείνο, το πιστεύουν και το δίνουν σε ασθενείς. Θέλω να καταλάβετε, είναι διαφορετικό να είσαι κάτοχος των λειτουργιών, πώς ασκείται μια ενέργεια και τι επιφέρει, και άλλο πράγμα απλά να την ασκείς. Έτσι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που πρέπει ο κόσμος να κοιτάξει, να γίνει πιο συνειδητός στο τι συμβαίνει. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω για να δούμε. Να προλάβουμε να πούμε όλες τις ερωτήσεις, παιδιά. Μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Είναι διαφορετικό να είναι ένα άτομο ξύπνιο ή έξυπνο? Όχι, το ίδιο είναι στην πραγματικότητα. Η λέξη είναι έξω από τον ύπνο. Λέει η Μένη. Λοιπόν, λέει η Θεοδώρα, γιατί οι σχέσεις δημιουργούν εξαρτήσεις. Γιατί οι σχέσεις δημιουργούν εξαρτήσεις, τι είπαμε, Θεοδώρα? Γιατί δυστυχώς η επιθυμία την νομίζουν για ανάγκη. Γι' αυτό έχουν μπερδέψει την επιθυμία με την ανάγκη. Και επειδή οι άνθρωποι είναι κακομαθημένοι ή έχουν πεπιθήσει αδυναμίας και νιώθουν αδύναμοι, κάθε επιθυμία στο μυαλό τους γίνεται ανάγκη. Γιατί συνεχόμενα λειτουργούν με το φόβο. Και ο φόβος τους λέει: πω, αν δεν έχω αυτό, πάει. Δεν θα υπάρξει, σταματήσει η γη, δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο, θα καταστραφεί ο κόσμος. Ενώ όταν πραγματικά συμβαίνει, βλέπει ότι τελικά δεν έγινε τίποτα. Έτσι, να ξέρετε ότι ο φόβος είναι η αποκοπή και φέρνει όλα τα δεινά στους ανθρώπους. Λέει Μαρίνα, αναφορικά με τον χρόνο, αν συνειδητοποιήσω ότι είναι ανθρώπινη κατασκευή, μπορώ να τον υπερβώ στο γήινο επίπεδο, να καταφέρω δηλαδή να φέρω κάτι εις πέρας σε μικρό αναλογικό γήινο χρόνο. Μπορείς να παραγγείλεις και να σου φέρουν φαγητό στο σπίτι μέσα σε μισή ώρα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που στα παλιά χρόνια δεν υπήρχε, έτσι. Άρα βλέπεις πόσο μάγοι έχουμε γίνει όλοι. Μπορείς να πας, ξέρω εγώ, στον Κοτσόβολο και να πάρεις ένα πλυντήριο που στα παλιά χρόνια έπρεπε να το φτιάξουν και να το κάνουν για να το δείξουν. Βλέπετε τώρα ότι είναι μπροστά σας η μαγεία που συμβαίνει, έτσι. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα αεροπλάνα που παλιά έπρεπε να περπατάμε και να πηγαίνουμε από εδώ, να πηγαίνουμε από εκεί πέρα και να έχουμε δρόμους ολόκληρους να διανύσουμε. Θέλω να καταλάβετε ότι η μαγεία είναι μπροστά σας, άσχετα να γίνεται τεχνολογία, γιατί ζούμε σε αυτό το υλικό επίπεδο. Επομένως, η συνειδητότητα και αυτές οι δυνάμεις του ανθρώπου μετατρέπονται σε τεχνολογία, βλέπετε, για να μπορούμε να τις παρέχουμε σε όλους τους ανθρώπους. Αν ήταν, θα λέγαμε, να δουλέψουμε όλοι με τα εσωτερικά, με τα εσωτερικά, θα λέγαμε, παιδεία μέσα μας και την αφύπνιση ο καθένας, θα υπήρχε τεχνολογία μόνο για τους λίγους. Αυτή η τέχνη του λόγου. Και όταν λέμε του λόγου, λέμε η τέχνη της λογικής. Γιατί εν αρχή είναι ο λόγος. Και την αρχή υπάρχει και τέλος. Άρα ο λόγος είναι ένας κύκλος, ένα κύκλωμα, μια λογική. Λογική σημαίνει τάξη στην πραγματικότητα.
Γι' αυτό στην αρχή είναι η τάξη. Γι' αυτό πρέπει να πειθαρχούμε, να μας πείθει η αρχή που έχουμε μέσα μας. Η τάξη δηλαδή που έχουμε μέσα μας, για να έχουμε μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Έτσι. Θέλω να ξέρετε ότι μόλις μπείτε και εξερευνήσετε πραγματικά την ελληνική, θα λέγαμε έτσι, γραμματεία, ουσιαστικά, έτσι, γιατί φιλοσοφία λέει, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο και το μόνο που δεν κάνουν είναι αυτά τα πράγματα που σας λέω. Λοιπόν, θα γίνετε πραγματική φιλόσοφη, έτσι, θα γίνετε πραγματική φιλόσοφη, αλλά πρέπει να εννοήσετε αυτά τα πράγματα, να κάνετε το σχετισμό μεταξύ σας για να μπει σε τάξη όλη η ορολογία που χρησιμοποιείτε σαν λέξεις. Γιατί οι λέξεις όταν έχουν τάξη και βγάζουν νόημα, φέρουν αποτελέσματα, φέρουν θαύματα από το να μιλάτε ασυνείδητα. Είναι συγκεκριμένα όλα τα πράγματα τα οποία έχετε βάλει στο μυαλό σας. Όμως, στην πραγματικότητα τα χειρίζεστε χωρίς την πραγματική ουσία και συγκεκριμενοποίηση για να μπορείτε να ασκείτε σωστά συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι. Γίνετε συνειδητοί λίγο στις λέξεις που χρησιμοποιείτε και θα δείτε τεράστια αλλαγή. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει Στέλλα, όταν ο ανώτερος εαυτός μας καταβάλλεται από τους δαίμονες μας και δεν έχει ενέργεια, πώς μπορούμε να τον ενισχύσουμε? Στέλλα, ο ανώτερος εαυτός μας δεν καταβάλλεται από δαίμονες. Έτσι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, και αυτό λέγεται και ανώτερος εαυτός. Άλλος δεν θα λεγόταν και ανώτερος εαυτός μας. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Ενισχύουμε μόνο τα κατώτερα σώματά μας, γιατί αυτά καταλαμβάνονται από τους δαίμονες, έτσι, λόγω της συγκεκριμένης λειτουργικότητας που έχουν, έτσι, όχι ανώτερος εαυτός μας. Γι' αυτό το λέμε και ανώτερο αυτό, έτσι. Ταυτισμόμενη η συνείδησή μας με το ανώτερο αυτό, δηλαδή με τα ανώτερα σώματά μας, μπορούμε να επιφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Συγχώρεση, κατανόηση, έτσι, φώτιση, σοφία και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, αγάπη και τα υπόλοιπα. Λέει Μαρία, καλησπέρα. Οι διάφορες σκεπτομορφές που έχουμε μπορεί να μας επηρεάσουν, να μας κατευθύνουν ή να διαμορφώσουν το χαρακτήρα μας? Αν ναι, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας? Στα κατώτερα σώματα, επειδή δουλεύουμε στον διαχωρισμό, καταλαβαίνουμε ότι οι σκεπτομορφές σαν όντα έξω από μας. Γιατί ζούμε στον διαχωρισμό και έχουμε καταλάβει εμείς ένα κομμάτι της συνείδησής μας, γι' αυτό και παίζουμε όλο αυτό το matrix το οποίο βλέπουμε. Όλες οι σκεπτομορφές λοιπόν τι είναι, γι' αυτό λέμε σκεπτομορφές, γιατί είναι κάποια συγκεκριμένη νοητική ενέργεια, έτσι, που γίνεται από τη σκέψη, θα λέγαμε. Εφόσον λοιπόν γίνεται από τη σκέψη, ζει στον κόσμο των σκέψεων, θα μπορούσαμε να πούμε. Όταν λέμε κόσμο των σκέψεων, εννοούμε μέσα στο αστρικό, θα λέγαμε, πεδίο, ένα πιο εσωτερικό πεδίο, έτσι, για να πάμε πιο βαθιά. Να καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί το νοητικό σώμα είναι μέσα στο αστρικό σώμα, έτσι. Και το, όταν λέμε ανώτερο το νοητικό, εννοούμε το πιο κέντρο μας, το πιο βαθύ νοητικό σώμα, που είναι το ψυχικό, έτσι. Γι' αυτό όταν λέμε ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο, άρα οι συγκεκριμένες ιδιότητες και αρετές, μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ιδιοτήτων που έχουμε, έτσι. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι οι διάφορες σκεπτομορφές φυσικά μας επηρεάζουν όταν εμείς ασυνείδητα τις δημιουργούμε, όταν εμείς ασυνείδητα ταυτιζόμαστε με αυτούς. Οι σκέψεις ποτέ δεν είναι κακές από μόνες τους. Οι σκέψεις είναι οι παράλληλες πραγματικότητες, ή διάφορα όνειρα που έχετε φτιάξει, και αυτά τα λέμε, θα λέγαμε, σκεπτομορφές. Τι συμβαίνει όμως? Αν εσείς ελέγξετε το νοητικό σας σώμα, θα έχετε ό,τι σκέψεις θέλετε χωρίς να σας καταλαμβάνουν. Εσείς όμως τι κάνετε? Ενώ δημιουργείτε στον κόσμο της αιτίας μια σκέψη, την κατεβάζετε, τη γιώνετε μετά στο αστρικό, νιώθετε το συνέστημα. Από το συνέστημα γεμίζετε με συνέστημα, έρχεται η συγκίνηση και οθεί τον εαυτό σας σε πράξεις. Εσείς εκείνη την ώρα το καταλαβαίνετε ή μπορεί να μην το καταλάβετε, και από πράξη μετά να γίνει το αποτέλεσμα. Και μόλις έρθει το αποτέλεσμα να πονέσετε. Και ακόμα μπορεί να μην το καταλάβετε. Αλλά όταν εσείς είστε συγκεκριμένοι και δηλαδή έχετε μια ευαισθησία στο νοητικό σώμα, θα ξέρετε από την αρχή ότι αυτή η σκέψη, έτσι, είναι κάτι που εγώ το δημιουργώ, είναι κάτι που το κατέχω, είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεκινήσει και να περάσει στο πιο υλικό επίπεδο, θα λέγαμε, στο συναίσθημα, και να περάσει στο πιο υλικό επίπεδο να γίνει πράξη και μετά να φέρει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε επηρεάζομαι, σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δεν είμαι από πάνω, ότι είμαι από κάτω.
Έτσι. Κάθε φορά που εσείς λειτουργείτε, θα λέγαμε λοιπόν, με συνείδηση μόνο στο συναίσθημα, είναι φυσικό να μην καταλαβαίνετε τις σκέψεις σας πολλές φορές και να τις διοικείτε. Δία οικεί. Πού? Μέσα σε κάθε πράγμα. Όταν δία οικεί, δηλαδή όταν υπάρχει εκεί η συνείδησή σας, ο πραγματικός βαθύς, ο νους σας, τότε μπορείτε εσείς να το ελέγξετε αυτό το πράγμα, έτσι. Κοιτάξτε τι σημαίνει τώρα. Οι άνθρωποι το βάζουν με το συνέστημα και λένε, «Ω, το συνέστημα, και μην είσαι με το συνέστημα, να είσαι με το μυαλό». Όλα είναι μυαλό, δεν υπάρχει συνέστημα. Απλώς οι άνθρωποι έχουν μάθει να κατηγορούν το συνέστημα γιατί δεν έχουν συνείδηση στο νοητικό σώμα. Οπότε τι γίνεται, βλέπουν ένα αρνητικό συνέστημα ή λέει, «Αχ, το συνέστημα εγώ ακολουθώ και μου βγήκε κακό» ή «Εγώ είμαι συναισθηματικός». Στην πραγματικότητα το συνέστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια μιας νοητικής ενέργειας. Επομένως, είναι άτοπο να κάθεστε και να κατακρίνετε συναισθήματα, γιατί απλά είναι τα λαμπάκια που ανάβουν για να σας δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη μηχανή. Δεν μπορείτε, επειδή στο αυτοκίνητό σας ανάβει το λαμπάκι, ότι δεν έχετε, ξέρω εγώ, βενζίνη, να αρχίσετε να κουπανάτε το λαμπάκι, θα πάτε να βάλετε βενζίνη. Όταν ανάβει το λαμπάκι, ότι κάτι δεν πάει καλά με το μοτέρ, δεν σπάσετε το λαμπάκι, θα πάτε να δείτε το μοτέρ. Στο συνέστημα όμως το βάζετε με το συνέστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι που σας παρακινεί, γιατί δεν βλέπετε πίσω. Βλέπετε λοιπόν την ενέργεια εφόσον έχει γίνει, θα λέγαμε, κίνηση. Είναι, θα λέγαμε, σαν να έχετε το κάρβουνο, να το ρίχνετε μέσα στο τρένο. Όταν δουλεύουμε με κάρβουνο τα παλιά τα τρένα, αυτό να γινόταν ατμός, ο ατμός μα έσπρωχνε, θα λέγαμε, τις τροχαλίες, και εσείς, επειδή δεν ξέρατε τη μηχανή, πώς δουλεύει, να λέτε πω πω. Αντί να λέτε όχι άλλο κάρβουνο που λέει ο Κούρκουλος, να λέτε όχι άλλο ατμό, ας πούμε. Καταλάβατε. Ενώ πρέπει να σταματήσετε το κάρβουνο. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί. Εντάξει. Όσο εμείς μπαίνουμε πιο βαθιά, δεν μας επηρεάζουν οι σκεπτομορφές. Εμείς επηρεάζουμε τις σκεπτομορφές. Όταν εμείς μπαίνουμε πιο βαθιά, τα συναισθήματα είναι απλά, θα λέγαμε, βοηθή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις διάφορες πεπιθήσεις, έτσι, τις διάφορες αιτίες. Έτσι συμβαίνει στην πραγματικότητα, φίλοι μου. Άρα το συναίσθημα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν είναι κάτι αρνητικό. Αρνητικό είναι η δική μας προσέγγιση πάνω σε κάθε συναίσθημα. Το συναίσθημα απλά μας δείχνει τι πιστεύουμε. Έτσι, σαν δημιουργή, σαν μάγοι, σαν ανώτερο, θα λέγαμε, το κομμάτι και το ανώτερο, γιατί θέλει να πάρει μια εμπειρία, μια αιτία που δημιούργησε η ψυχή. Αυτά πρέπει να βγούμε. Όχι επειδή να διώξουμε το συναίσθημα, δηλαδή είναι σαν να διώχνουμε τα λαμπάκια που μας δείχνουν μέσα τις πεπιθήσεις που έχουμε, επειδή εμείς δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν εκείνες, θα λέγαμε, οι εναλλακτικές, να αλλάξουμε από μέσα μας συγκεκριμένες, θα λέγαμε, σκέψεις που είναι αφηρημένες, μας μπερδεύουν και είναι και σε πόλεμο και είναι όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα πριν. Καταλάβατε. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ξεμπέρδεμα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλα. Για να δούμε. Λέει η Στέλλα, κάποτε όμως για διάφορους λόγους οι δαίμονες αγριεύουν. Τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας χωρίς να ζητήσουμε βοήθεια απ' έξω? Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι όταν αγριεύουν οι δαίμονες, δηλαδή μας καταλαμβάνουν τόσο πολύ τη συνείδηση ώστε δεν έχουμε επαναφορά, χάνουμε τη μνήμη, χάνουμε την ενθύμηση του ποιοι είμαστε. Δηλαδή είναι, σας έχω πει και άλλες φορές, σαν τη χιονοστιβάδα που πλέον να αρχίσει και έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα από εκεί που ήταν ένα μικρό μπαλάκι όταν κατρακυλάει πάνω στο χιόνι, τότε εκείνη την ώρα είναι πολύ πιο δύσκολο να τη σταματήσουμε. Τότε εκεί τι κάνουμε, αφήνουμε να τη σκοτώσει η ίδια η εντροπία με όλη τη ζημιά που θα φέρει ο δαίμονας. Τότε πραγματικά μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από άλλους, γιατί εμείς δεν μπορούμε, γιατί ξεπεράσει, θα λέγαμε, έτσι, την αίσθηση της ενθύμησης. Οπότε εκεί τι χρειάζεται, η βοήθεια ή η βοήθεια του χρόνου. Βλέπετε, η φύση τα έχει φτιάξει όλα τέλεια. Γιατί αν φανταστείτε, φίλοι μου, δεν έχει φτιάξει την εντροπία, αυτό το αρνητικό που θα είχαμε φτιάξει εμείς, τι θα γινόταν συνέχεια? Θα διαιωνιζόταν και δεν σταμάταγε. Γι' αυτό οι πραγματικότητες τις δημιουργούμε εμείς, αλλά η καλή συνείδηση, η κοσμική, τις χαλάει. Γι' αυτό και στο Θιβέτ, οι μοναχοί σε ορισμένους ναούς φτιάχνουν ξεφυδωτά που τους παίρνει χρόνια και μετά κάνουν έτσι και το χαλάνε, θέλοντας να δείξουν ότι όλα αυτά τα πράγματα που με τόσο αγώνα και θέληση δημιουργούμε, πλάθοντας την κοσμική ύλη στα μέτρα του Μάτριξ που εμείς θέλουμε, θα λέγαμε, όπως πλάθουμε τη γη, είναι η ύλη και την κάνουμε πολυκατοικίες, σπίτια
και όλα τα εργαλεία που έχουμε. Έτσι ακριβώς το πράγμα, έρχεται η ώρα, ρακ, και καταστρέφονται όλα. Έτσι, με αυτό που λέμε, θα λέγαμε θάνατος, με αυτό που λέγαμε πολλές φορές σενάρια ζωή μας που φεύγουν, για να σας δείξουν ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και ότι όλα είναι, θα λέγαμε, ένα είδος, σε εισαγωγικά, πλάνης, έτσι, που εμείς έχουμε διαλέξει να βιώνουμε για να πάρουμε την εμπειρία. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση. Πού είναι, για δείξε μου. Πού είναι, για δείξε μου την ερώτηση. Γιατί δεν τη βλέπω. Α, δώσουμε, ωραία. Λοιπόν, λέει η Έφη, και ποιος μας ορίζει ότι η ενέργεια υπάρχει αυτούσια και επιζητούμε να την ελέγχουμε και να μας κατευθύνει. Και ποιος μας ορίζει ότι η ενέργεια υπάρχει αυτούσια και επιζητούμε να την ελέγχουμε και να μας κατευθύνει. Γιατί η ενέργεια να μην δημιουργείται από εμάς και να υπάρχει στο σύμπαν χωρίς να επηρεάζει τη δυναμική του. Συγγνώμη, αλλά πρέπει λίγο να διευκρινίσεις για το ποιο μας μιλάς. Ο φόβος για την κακή, για την αρνητική ενέργεια και η αίσθηση καταδίωξης οθεί τους ανθρώπους να δημιουργούν εμμονές, να ταυτίζονται με αντιλήψεις που σκοπό έχουν να καταπραίνουν την ελεύθερη βούλησή του. Πάρε. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος, θα λέγαμε ότι έχει μια ελεύθερη βούληση που συνεχόμενα αυξομειώνεται. Αυτή η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου για μας, ας πούμε που ασχολούμαστε με τον εσωτερισμό ή βλέπουμε, θα λέγαμε, τη λειτουργία, δεν υπάρχει με την έννοια που το βλέπουν οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος για μας είναι ασυνείδητος ή συνειδητός. Είναι διαφορετική η βούληση του ανθρώπου και διαφορετική η δύναμη της δημιουργίας του όταν δουλεύει σε άλλα επίπεδα και διαφορετική, έτσι, η δύναμη της δημιουργίας του όταν δουλεύει, θα λέγαμε, σε χαμηλά επίπεδα. Ελεύθερη βούληση μπορεί να πούμε ότι έχει ο σκύλος, η γάτα, το έντομο, για να πετάξει από εδώ εκεί, να πάει σε αυτό το λουλούδι ή στο άλλο, έτσι. Βλέπετε όμως πόσο περιορισμένη είναι η ελεύθερη βούλησή του αναλόγως με την κατανόησή του, τη συνείδησή του και τη δημιουργία του. Όλα έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο για να γεμίζουν τα επίπεδα συνειδητότητας του κόσμου. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα καινούργιο επίπεδο συνειδητότητας, το γεμίζουν όντα για να πάρθει η ανάλογη βιωματική εμπειρία. Λοιπόν, μέχρι εδώ, φίλοι μου, και σήμερα φτάσαμε, γεμίσαμε, κάναμε μια ώρα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Χαίρομαι για τη συνδημιουργία. Τώρα το καλοκαιράκι, μπορούμε να αλλάξουμε ίσως λίγο την ώρα, να δούμε μήπως το φτιάξουμε λίγο πιο αργά, για να μπορούμε όλοι να έχουμε φύγει από τα διάφορα καφέ, από τις δουλειές μας και να ακούμε πιο χαλαρά. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Ευχαριστώ για την εστίαση. Όποιος θέλει μπορεί να κοινοποιεί, έτσι, τα βίντεο. Θα αναρτηθεί το βίντεο και αυτό πάλι στο κανάλι στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι για την εστίαση. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε την δεύτερη, έτσι, Τρίτη, κάθε δεύτερη Τρίτη. Θα είμαστε εδώ. Ειρήνη σε όλους. Ευχαριστώ.